Κόμβο Νεολαία Πάτρα. Αυτή είναι η πρόταση παράταξη πρωτοβουλία Πάτρα του Ανδρέα Τζουραμάνη. Η πρώτη πρότασή μα παρέμβαση αφορά του νέου και τη δημιουργία του Κόμβου Νεολαία Πάτρα. Βασική αποστολή του είναι η στήριξη και η βοήθεια κάθε νέου πατρινού που δίνει καθημερινά τη μάχη για την αναζήτηση εργασία. Συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό, ενημέρωση, υπόδειξη εναλλακτικών λύσεων και διεξόδων είναι μερικέ από τι υπηρεσίε που επιβάλλεται να παρέχει η προτινόμενη δομή. Κυρίω όμω, αποστολή του Κόμβου Νεολαία Πάτρας θα είναι να αποτελέσει ένα αξιόπιστο στήριγμα των νέων, ένα σημείο αναφορά και κοινών εμπειριών. Σύμφωνα με τον κύριο Τζουραμάνη, την ώρα που η ανεργία στην περιοχή τη Πάτρα αγγίζει το 25% και οι προοπτικέ γίνονται ολοένα και πιο δυσίωνε, τονίζει ότι είναι ανάγκη από πλευρά Δήμου να δημιουργηθεί ένα κέντρο αναφορά και υποστήριξη νέων. Με τη δημιουργία του Κόμβου Νεολαία Πάτρα, οι νέοι αποκτούν έναν αληθινό σύμμαχο στην αγωνία του για το αύριο. Αλλά και μια πηγή ουσιαστική ενημέρωση για τι δυνατότητε και ευκαιρίε που υπάρχουν, ακόμα και κάτω από αυτέ τι δυσμενείς συνθήκε. Η πόλη οφείλει να δείξει μπράκτο το ενδιαφέρον για του νέου και το μέλλον του. Όπω δηλώνει, ο κόμβο Νεολαία Πάτρα δεν απαιτεί για τη δημιουργία και τη στελέχωσή του πρόσληψη νέου προσωπικού, νέε εγκαταστάσει ούτε προκηρύξει. Αυτό που δηλώνει είναι ότι απαιτείται πρωτίστω πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα από πλευρά του Δήμου Πατρέων. Αρκούν από πλευρά του Δήμου, πρώτον, η διάση του κατάλληλου προσωπικού. Δεύτερον, η παραχώρηση ενό λειτουργικού και κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου. Και τρίτον, η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας Ωστε να μπει ο θεμέλιο του κόβου Νεολαία Πάτρα. Ο επικεφαλή τη παράταξη Πρωτοβουλία Πάτρα, Ανδρέα Τζουραμάνη, καλεί τη Δημοτική Αρχή να αγκαλιάσει αυτή την πρόταση που αφορά την νεολαία τη πόλη και να προχωρήσει στο δυνατόν γρηγορότερα στην υλοποίησή τη. Μάλιστα, έχει προγραμματιστεί και συνάντηση επόμενε ημέρε με τον Δήμαρχο Πατρέων Γιάννη Δημαρά, ώστε να του παρουσιάσει αναλυτικά την πρότασή του για τον κόμβο Νεολαία Πάτρα.